εξελιχθεί σαν ένα, πιστεύω πλέον, κεντρικό, σημαντικότερο θεσμό για τη διανυστική τέχνη στην περιοχή, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την Ελλάδα πλέον, γιατί έχει προσωπηθεί από τα σημαντικότερα ονόματα τριών γενεών στέλνου του πιάνου, όπως αναφέρω την κυρία Πεξή, την κυρία Δημοκίδου, την Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου φέτος. Επίσης από μια δεύτερη γενιά νεότερων, αλλά επίσης διεθνώς καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως είναι ο Νίκος και ο Νίκος, ο κυρίως που είναι απόψε στην κάμερα, σε όλη κάμερα μα σήμερα, κοντά μας, ή ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, τον οποίο είχαμε ευκαιρία να τον ακούσουμε πέρσι εδώ στο ΣΤΑΡ, ο Λαδερίνης ο Γιώργος, και άλλοι, όπως ο Βασίλης ο Παπαρέσος, σημαντικά βαριά ονόματα πλέον. Και που εκπροσωπούν την διανυστική τέχνη, όχι μόνο εδώ, αλλά στο εξωτερικό, και την επόμενη γενιά καλλιτεχνών, ανεπόμενων καλλιτεχνών, οι οποίοι και αυτοί σιγά σιγά πλήττουν το ευρεόμενο δικό του στίγμα στα πράγματα. Σήμερα έχουμε την περίπτωση από αυτή τη γενιά. Πρώτα θα ακούσουμε την Μαριάννα Μητσίτσικα. Η στοιχεία του βιογραφικού τώρα έρχεται στο πρόγραμμα, οπότε δεν θα ήταν μόνο να το περισσότερο, ας προχωρήσουμε στη μουσική. Στο δεύτερο μέρος είναι ο Σταμάτης Βλαχοδημήτρης. Οπότε θα πούμε την γραμμή και μετά για το Σταμάτη. Στο πρώτο μέρος είναι το Πάνω Πετόπι, δηλαδή παραλλαγή σε Ντόι Λάσονα. Ναι, ανήκει στη δεύτερη περίοδο του Πετόπι, όπου έχει πλέον μεστώσεις όσον αφορά τη σχετική του γραφή και έχει αναπτύξει, ας πούμε, τις μουσικές φόρμες σε καινούργια πρόγραμμα.